Τα εύκολα και σπιτικά στηρίζουν οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Καλημέρα. Καλή σου μέρα, Αθηνά μου. Τι κάνεις? Καλά, είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί θα φτιάξουμε γλυκό. Το βλέπω. Βλέπω αλεύρι, βλέπω ζάχαρη, βλέπω καρύνα, βλέπω τα αγαπημένα μου. Εξωτικό κέικ, Ανδρέα. Θα φτιάξουμε ένα κέικ που είναι και πάρα πολύ εύκολο. Ονομάζεται κέικ με μπανάνα, καρύδα. Και ανανά. Ναι, γιατί είναι όλα τα εξωτικά που είπες. Ταξίδισε, ταξιδεύει, Ναι, καρύδα κόκονα, δεν είναι το καρύδο όπως το λέμε. Είναι το αγαπημένο όχι μόνο εμένα, νομίζω όλου του κόσμου αυτός ο συνδυασμός. Το συνδυασμός αυτών των εξωτικών. Ναι, καρύδα με ανανά, Λοιπόν, να σου πω πώς προέκυψε αυτό το κέικ. Το εύκολα και σπιτικά το περιοδικό μας που κυκλοφορά τώρα στα περίπτερα έχει μέσα ένα κέικ. Αυτό το περιοδικό μου το ζήτησαν τα παιδιά μου και οι φίλοι των παιδιών μου για να τους γράψω έτσι μια συλλογή με φοιτητές. Τι ωραία! Ήθελαν έτσι μια συλλογή με εύκολα, γρήγορα, υγιεινά φαγητά που δεν λερώνουν και πάρα πολλά σκεύη, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Και σκέφτηκα ότι εντάξει, θέλουν υγιεινά, αλλά δεν έχει μέρες που πεθύμουν έτσι ένα κέικ της μαμάς από το σπίτι. Σίγουρα. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε αυτό το κέικ, το οποίο είναι της μαμάς. Γιατί ο Άγγελος θα μπει στη διαδικασία τώρα να φτιάξει αυτό το κέικ. Να σου πω, όταν δεν είναι η μαμά εκεί να το φτιάξει και πεθυμά έτσι έναν ωραίο κέικ, γιατί έχουν και γενέθλια, έχουν πάρτι, δεν θα φτιάξουν οι μικροί κάτι στην ενεστία. Και πειρασμό επίση. Έτσι χαρακτηρίζει να φτιάξει κέικ και να πάρει του φίλου σου. Φανταστείτε! Wow, τι ωραία! Ή στο πάρκο με τι φίλε του να κάνει. Με τι φίλε του, ναι. Να κάνει ένα ωραίο κέικ. Εύκολο όμως. Ναι, και χρειαζόμαστε. It's a one bowl cake, όπως το λέμε. Όλα και είναι εύκολο να το φτιάξουμε γιατί θα χρησιμοποιήσουμε από την Bosch το καινούριο του το μίξερ, το Optimum, το οποίο έχει αυτό το planetary mixing, το οποίο μας βοηθά να κάνουμε αυτά τα one bowl cake. Γιατί δεν σημαίνει πρώτα πρέπει να χτυπήσουμε τα αυγά με τη ζάχαρη, μετά να βάλουμε σιγά σιγά τα αλεύρι. Όλα σε ένα. Θα βάλουμε όλα τα υλικά μας, εκτός βέβαια των ανανά και την μπανάνα, τα οποία θα τα αναμίξω στο τέλος μέσα με το χέρι. Ναι. Άρα με αυτό, με το planetary mixing, είναι ένα δυνατό μίξερ αυτό, θα μας τα κάνει όλα σε λίγα λεπτά. Γυρίζει, δηλαδή γυρίζει γύρω από αυτόν τους ξανά ανάποδα και λίγο. Το planetary είναι όπως γυρίζουν οι πλανήτες. Οι πλανήτες έτσι, δηλαδή γύρω από τον ήλιο. Αυτό το πράγμα. Ναι, το planetary. Άρα κάνει όλη τη δουλειά. Ακριβώς. Θα ψήσουμε σε φούρνο στον αέρα. Θα προθερμάνουμε το φούρνο μας στους 170 βαθμούς και θέλει αρκετή ώρα γιατί 170 βαθμοί είναι και χαμηλή θερμοκρασία. Θέλει 50 λεπτάκια. Αλλά θα γίνει ένα τέλειο κέικ. Θα γράψεις μια έκθεση, είναι τέλειωσε. Έτσι. Και θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το low pan, τα οποία είναι πολύ εύκολο να τα βρίσκουμε στην αγορά. Εγώ χρησιμοποιώ αυτά τα έτοιμα liners, τα οποία τα αγοράζω από την Αγγλία. Αυτό το liner. Ναι, κοίταξε, με το χαρτί μου με την κόλλα. Περίμενε να σου πω. Αυτό το liner το αγοράζω από το ίντερνετ, η αλήθεια, ή όταν πάω Αγγλία τα φέρνω. Αλλά αν δεν έχετε, δεν πειράζει. Θα βάλουμε από κάτω μόνο ένα κομμάτι χαρτί αντικολλητικό, το κόβουμε με το ψαλίδι. Και στις άκρες δεν χρειάζεται, γιατί μετά μπορείτε να το περάσετε με το μαχαίρι. Θα το κάνω και στις άκρες, δηλαδή τέσσερα. Τα καταφέρνει. Εντάξει. Okay, εγώ βάζω μόνο από κάτω, απλά περνώ μετά το μαχαίρι να ψηθεί το κέικ μας. Λοιπόν, μπορείς να μου προθερμάνεις το φούρνο 170 βαθμούς στον αέρα και αρχίζω εγώ σιγά σιγά εδώ το ζύγισμα. Λοιπόν, πάντα λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ζυγίζουμε τα υλικά μας. Η αλήθεια για να ακολουθήσετε τις συνταγές τις δικές μου, στο εύκολα και σπιτικά και στα βιβλία μου και εδώ στο πρόγραμμα, είναι σημαντικό να έχετε μια ηλεκτρονική ζυγαριά. Δεν στοιχίζει πολλά χρήματα, είναι παντού στην αγορά τώρα. Και χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική ζυγαριά, εξασφαλίζουμε ότι το κέικ μας σίγουρα θα πετύχει, γιατί δεν υπάρχει τίποτε του κουτουρού. Άρα, χρησιμοποιώντας τη συνταγή, ζυγίζοντας σωστά τα υλικά, χρησιμοποιώντας πάντα, τον που λέω στους τηλεθεατές, ότι πάντα χρησιμοποιώντας τα σκεύη τα οποία λέω, δηλαδή τα δοχεία που πρέπει να είναι τα σωστά. Απαραίτητα αυτά τα σκεύη που λες εσύ, δηλαδή όλοι δυστυχώς, ναι, καμιά φορά μου λέει, μα έκαμε συνταγή, δεν επέτυχε. Αν τα ζυγίζεις σωστά, αν τα ψήσεις τη θερμοκρασία που λέω και αν χρησιμοποιήσεις τα σκεύη αυτά που αναφέρω, νομίζω είναι λίγο πολύ δύσκολο να μην πετύχει το κέικ. Εγώ αν δεν έχω ζυγαριά σπίτι, ναι, κάτι χάνει. Δυστυχώς μου λέει, μα γιατί δεν χρειάζεται, αλλά δεν είναι και τίποτα. Έχει πάρα πολύ εύκολο, πώς θα δείξουμε τώρα. Και όλες οι συνταγές πλέον στον κόσμο, δηλαδή στο ίντερνετ, αν θέλει κάποιος, τα γραμμάρια για και χρειάζονται ζυγαριά. Για σίγουρη επιτυχία, πραγματικά χρειάζεται μια ζυγαριά. Λοιπόν, έχω βάλει τώρα εδώ στον κάδο μας, στη ζυγαριά, τον κάδο του μίξερ. Τα αυγά, εντάξει, θέλουν ζύγισμα, είπαμε θέλουμε δύο αυγά.
Μετά χρειάζομαι φυτικό βούτυρο, 125 γραμμάρια. Οπότε το ρίχνω μέσα. Ότι όταν βάζουμε κάτι έξτρα, πάντα μηδενίζουμε. Μηδενίζουμε, ναι. Λοιπόν, άρα τώρα ζήγησα το φυτικό μας βούτυρο. Μηδέν. Μετά πατήσω το μηδέν, πάλι δεν είναι τόσο εύκολο. Πολύ εύκολο. Θέλουμε 160 ml γάλα. Έχω παρατηρήσει, και το λέω αυτό είναι εγγυημένο με αυτό που θα σας πω, 160 ml γάλα, γιατί το υγρό το μετρούμε πάντα σε ml, σε όγκο. Αλλά σε αυτές τις μικρές ποσότητες, 160 ml γάλα, ή νερό, ή λάδι, είναι το ίδιο με το βάρος. Άρα, τι να λέω τώρα με ζούρα, απευθείας, μηδενίζω και ζυγίζω 160. Διότι, όπως είπαμε, σε μικρές ποσότητες, τα ml είναι το ίδιο με τα γραμμάρια. Εντάξει, άρα 160. Wow. Λοιπόν, το επόμενο μας υλικό, έχω δει τις σημειώσεις μου πάντα, γιατί ξέρεις, γράφω σε πολλές συνταγές και πάντα θέλω τις σημειώσεις μου. Δεν θυμούμαι τίποτε απ' έξω, γιατί το μυαλό μου εμένα είναι δεν. Έχω πάντα σημειώσεις. Λοιπόν, άρα θέλουμε 140 γραμμάρια ζάχαρη. Μηδένισα, ο κάδος είναι πάνω στη ζυγαριά, να μην αγγίζει κάπου αλλού για να μας επηρεάζει το μέτρημα. Και τώρα ζυγίζω 140 γραμμάρια ζάχαρη. Εντάξει, κέικ φτιάχνουμε, Ανδρέα μου, για να κάνουμε. Χρειάζεται. Τι είναι κάθε μέρα που τρώμε κέικ, έτσι ένα μικρό κομματάκι με τον καφέ μας το απόγευμα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Εγώ πάντως τρώω κάθε μέρα, μην νοιάζει. Δεν μπορώ. Δεν το έχω χωρίσει. Εσύ, Αθηνά μου, τρέχεις και μια ώρα το πρωί. Εντάξει, δεν είμαι τόσο αυστηρή πλέον. Κάνω τη γυμναστικούλα μου, περπατώ. Χρειάζεται. Ναι. Δεν ξέρω το ίδιο. Έτσι. Λοιπόν, εζέρωσα τη ζυγαριά μου. Θέλω να μετρήσω τώρα 70 γραμμάρια κοκονάτ. Καρύδα. Είναι το κάριδο το λέμε εδώ στην Κύπρο. Ναι. Λοιπόν, και το επόμενο μας υλικό είναι το αλεύρι. Άρα πάλι 200. Μηδενίζω και θέλω να μετρήσω 200 γραμμάρια αλεύρι. Λοιπόν, μέσα το αλευράκι μας. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις χρησιμοποιώ. Γιατί με ρωτούν πάντα οι τηλεθεατές τι αλεύρι. Τι αλεύρι για όλες τις χρήσεις αυτό που χρησιμοποιώ. Βέβαια θα βάλουμε και το baking powder μας. Λοιπόν, 200 γραμμάρια. Έλα, ρίξε. Εντάξει, μου φύγει στην αρχή, βάζουμε γρήγορα προς το τέλος. Όταν κοντεύει η ζυγαριά να φτάσει στη σωστή, πρέπει να είμαστε λίγο πιο σιγά-σιγά. Γιατί μπορεί να σου φύγει, είναι εκεί που σου φεύγει. Εντάξει. Το έχουμε. Ακριβώς. Μια χαρά. Λοιπόν, τώρα επίσης χρειαζόμαστε. Τώρα μπορώ να κατεβάσω το ιόν κάτω μου από τη ζυγαριά. Τελειώσαμε. Οπότε θα βάλουμε μέσα 2 κουταλάκια. Baking powder, έτσι καλά γεμάτα. Εντάξει. Ναι. Χρειάζεται πάντα. Και λίγη βανίλια. Μπορούμε extract ή λίγο αυτή είναι pure βανίλια σε σκόνη. Προσεκτικά όμως, γιατί είναι επικρίζει στην πολλή ποσότητα. Ναι. Μα δεν είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, και είμαι έτοιμη τώρα να τα βάλω στο μίξερ. Οπότε, αν θέλει, κόψουμε για την μπανάνα. Λοιπόν, το μίξερ μα έτσι εδώ από το ρίζο τον κάτω να κλειδώσει. Και ξεκινώ έτσι σιγά σιγά στην αρχή. Έτσι απλά να πάρει μια ανάμιξη και μετά θα δυναμώσω την μπανανούλα μας για να ανακατέψουμε μέσα με το χέρι τον ανανά και το εντοκάριδο και το... Αθήνα μου είναι καλή για να χτίσουμε μια κονσέρβα, ναι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και φρέσκο, αλλά ξέρετε επειδή δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω να καθαρίσετε ανανά, έβαλα κονσέρβα. Χρησιμοποιώ τον ανανά, ο οποίος είναι κομμένος με χυμόν φυσικό. Ναι, είναι σε ζάχαρη. Και την μπανάνα σου. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Την μπανάνα μας έτοιμη. Α, μπορούμε να το κόψουμε ακόμα λίγο μικρά κομματάκια, αν μπορούμε. Το μισό. Ναι, και τεταρτάκια, έτσι καλύτερα. Το κέικ μας μια χαρά φτιάχνεται εδώ. Μύρισε ήδη. Ρε μυρωδιά, μ' αρέσει δηλαδή ο συνδυασμός μπανάνα, ανανά, καρύδαν όντως. Θυμίζει Caribbean, Καρύβια, γενικά, εξωτικά. Εξώτη. Εξώτη. Νιώθω ότι είναι Αθηνά τώρα που λες. Ναι. Το κέικ μας λαξιδελίωσε. Έχει μία κρεπερί στο Λονδίνο, στο Χάμστερ, από τον καιρό μας. Ναι, από τον καιρό μας. Πριν 20 χρόνια, 30 χρόνια. 20 για σένα, 30 για μένα. Δεν ήξερα αν το θυμάσαι ή αν έχεις πει ποτέ στο πάνω στο... Τώρα μιλάω για σπιτιτές που μπορεί να μην το ξέρουν. Φτιάχνει τις πιο ωραίες κρεπές. Έχει μια ουρά 40 άτομα τρελών. Και η πιο ωραία κρέπα ονομάζεται Κονγκολέζ. Φαντάζομαι το θυμάμαι έτσι. Έχει να πάω από τότε. Υπάρχει ακόμα το μαχαζίν, είσαι σίγουρος. Ναι, υπάρχει. Α, okay. Είναι μια κρέπα που έχει μέσα κοκονάτ, μπανάνα, καρύδα, ρούμι.
και σοκολάτα. Α, μπορούσαμε να βάλουμε και λίγο ρούμιζα μέσα, δηλαδή. Και σοκολάτα. Βέβαια, γίνεται. Θα βάλουμε ρούμι, μπορούμε να βάλουμε μόνο μία-δύο κουταλιές. Αλλά η σοκολάτα θέλουμε να βάλουμε, μπορούμε. Ακριβώς. Όχι, λίγο μέσα. Να βάλει σαν chips. Ναι, ναι. Καλή ιδέα. Άρα, μπορούσαμε να βάλουμε. Τώρα που το λες. Ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει ό,τι θέλει. Βέβαια, για να σου θυμίζουμε τα φοιτητικά σου. Λοιπόν, ο Νάνας μπαίνει μέσα. Θα δίνω να πάω πίσω τον χρόνο. Θα πάει να γίνει καλεφτητή. Να σου πω κάτι, εγώ επειδή ήμουν λίγο πρόβλημα με το διάβασμα, νομίζω φτάνει. Μια φορά είναι μου φοιτήτρια, τέλειωσε. Α, δώσουμε. Λίγο με το διάβασμα. Λοιπόν, έτσι να ανακάτευμα τώρα με τη σπάτουλα μα. Όλα σε έναν, ναι. Ναι, ναι, ναι. Είδε πόσο γρήγορα τελειώσαμε. Μυρίζει ωραία. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, έτσι προσεκτικά. Σιγά σιγά να μην κάνω ζημιά μπαλέ, γιατί εγώ και ζημιές είμαστε. Καλύτερες φίλες. Α, ναι. Τι να πειράζει, επηρεάζω εσένα ότι. Ναι, μου λες ότι είμαι γουάτσαλος. Εγώ είμαι, να σου πω. Εντάξει, μπορεί να είμαι λίγο γουάτσαλος, αλλά. Είσαι λίγο, εγώ είμαι σασούρα. Δεν απαγορεύεται να είμαστε λίγο γουάτσαλοι. Εντάξει, δεν είπα να κάνουμε την κουζίνα να χρηστεί. Όχι, να προσέχουμε. Αλλά να προσέχουμε πάντα. Να προσέχουμε γιατί και για τους φοιτητές τώρα που το λέω, γιατί αυτοί έχουν να καθαρίζουν. Ποιος θα τα καθαρίσει μετά. Και πολύ προσεκτικά πάντα με τις κουζίνες. Με τις αισθητείες, βέβαια, εννοείται. Να μην αφήνουμε το λάδι πάνω. Ναι, είναι κοντά στο μυαλό. Τηγανίζουμε ποτέ. Λοιπόν, το κέικ μας τώρα έχει μπει στο καψάκι μου να πάει στο φούρνο. Είπαμε 50 λεπτά να είναι έτοιμο. Άτσι, με τον καφέ τώρα πηγαίνει. Και μπορώ να το μετρήσετε κιόλας, γιατί θα έχω. Εγώ πάντα ο τρόπος μου που προσέχω. Εντάξει, να μου πείτε, είναι ο καθένας έχει τον τρόπο του με τον οποίο προσέχει ή διατηρεί το βάρος του. Εγώ ξέρω ότι επειδή εγώ φτιάξω το κέικ και ξέρω και πόσες θερμίδες είναι 240 θερμίδες στα 100 γραμμάρια. Οπότε μετά που θα θέλω, θα το μετρήσω για να ξέρω να το δικαιολογήσω. Θέλω, μπορώ να φάω και μία και δύο και τρεις φέτες, άμα θέλω. Απλά πρέπει να τα κόψουμε ύστερα. Πόσο είναι ωραία έτσι που μάθες τα παιδιά σου να τρώνε healthy. Healthy. Ναι, είναι τρελό, είναι τα... υπέροχο. Ναι. Ανδρέα, έτοιμο. Ναι, εντάξει, έχει ξέρεις, δεν είναι αυτό το να κρυώσει λίγο. Αλλά είναι ήδη ακόμα ζεστό. Δεν όμως τώρα εύκολα που φτιάχνει με τα liners, αλλά είπαμε. Στην Κύπρο δεν ξέρω πού μπορείς να βρεις, αλλά σίγουρα παραγγέλνεις από το Instagram να μαθαίνεις. Αλλά είπαμε, βρίσκεσαι. Να μην έχετε, κάνετε με το. Το κάνουμε με γύρω και βάζουμε μόνο από κάτω το χαρτί. Ναι, και το περνάμε γύρω από το ταψί. Λοιπόν, για να το κόψουμε, έναν καλό μαχαίρι ψωμιού του, τα φίσλερ μου είναι... Μαγικά. Ναι, αλλά πρέπει κάνω είπαμε να είναι οδόν. Ψωμιού, Ναι. Κάνω ζωτσάι μου, Ζωτσάι σου, βέβαια. Δεν είναι πια καφέ. Εννοείται. Ένα κρύα που σου αρέσει, ναι. Εννοείται. Λοιπόν, δες τι ωραίο κέικ. Τι ώρα που ψήθηκε. Αλλά χτυπήθηκε με το πλανετάρι. Με τον μπόσ μας το πλανετάρι που το... Είναι όλα έναν πόλο, όπως είπαμε, δεν ήταν ανάγκη να το κάνουμε πρώτα το ένα μετά το άλλο. Πού είπε, ίσω τα κρεπερία μου σου κάνουν τα εξωτικέ τη κρέπε. Καθηνά είναι το ρούμι. Ναι. Το μόνο που του είπε είναι το ρούμι, όπως είπε. Να πάνε για να τι ωραίο είναι. Έτσι δεν στα γίνει, ναι. Αλλά τα φλέξ του κόκονα. Το νιώθει το κόκονα μέσα. Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Η γλυκάδα τη μπανάνα, το σάουαρ του. Αναπώ. Ναι, σου άρεσε. Αλλά το πιο είναι ότι είναι fluffy. Fluffy, είναι ωραίο, ναι. Να πούμε όσο αυτό το φυλάξετε, για έτσι κέικ, επειδή έχει και φρούτα μέσα, προτιμώ να το βάλετε στο ψυγείο. Δεν θα το φάτε την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα. Στο ψυγείο και μετά κόβουμε έτσι ένα κομματάκι όποτε το χρειαστούμε, γιατί στο ψυγείο διατηρείται πιο ωραία, μένει πιο φρέσκο. Βέβαια, ψυγείο, αλλά σφραγισμένο καλά, γιατί μετά ξεραίνει. Εντάξει, να το πρώτο τελείξουμε καλά, με σημεμπράνι ή σε τσάπτε. Μου φάεις όλο. Καλά, φίλοι μου, καλά ρε, σταματά να τρώεις. Μα πώς να σταματήσω να έχω έτσι ωραίο. Ναι. Ειλικρινά. Εντάξει, εγώ φάω τη μερίδα μου, αλλά εγώ για να είμαι προσεκτική. Περιμένεις με. Εντάξει, εγώ θέλω να ξέρω τις θερμίδες μου. Πειράζεσαι, δηλαδή ενοχλώσαι. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Τι είναι όπως θέλεις να φάω εγώ. Α, περίμενε, θέλω πιατάκι. Πιατάκι. Να το πάρεις εσύ σπίτι ή εγώ. Πάρτε εσύ, εντάξει, εγώ ένα κομματάκι θέλω. Όπα. Εντάξει, 200. Αρκετό. Ναι, ήταν 75 γραμμάρια. Και πιο μου.